Τα μέλη τη Οικονομική Επιτροπή τη Περιφέρεια Υπήρου ήταν εκείνα που πρώτα ενημερώθηκαν από τον Περιφερειάρχη Υπήρου για τι προθέσει και ουσιαστικά τι αποφάσει και τον σχεδιασμό που ήδη υλοποιείται από την Περιφέρεια, αναφορικά με τη χωροθέτηση του κλειστού ξυφασκία στι εγκαταστάσει τη πρώην ΔΕΛΗ στα όρια τη τοπική κοινότητα Ανατολή. Στη συνεδρίαση τη Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, ο κ. Καχρημάνη υποστήριξε πω το συγκεκριμένο ακίνητο που σχεδιάζεται να χωροθετηθεί το κλειστό είναι διακριτό από το υπόλοιπο αγρόκτημα Κατσικά, που έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Είναι χαρακτηρισμένο ω χώρο τουρισμού και αθλητισμού, ενώ δίπλα του υπάρχουν κατοικίε. Πρόσθεσε ότι το μόνο που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση του κλειστού είναι η καθύψο υπέρβαση. Το ύψο του κλειστού είναι 23 μέτρα, όπω θα γινόταν όμω σε οποιοδήποτε σημείο του λεκανοπεδίου χωροθετούνταν. Ο κ. Καχυμάνη, στην ίδια συνεδρίαση, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το μεσημέρι για την επέκταση τη γεννηματά και την κατασκευή του μεγάλου δακτυλίου, υποστήριξε πω ένα τμήμα τη διέρχεται από το αγρόκτημα Κατσικά και πω προβλέπεται η κατασκευή κυκλικού κόμβου για τον οποίο έχουν γίνει οι απαιτούμενε γεωλογικέ μελέτε. Ο Περιφερειάρχη Υπήρου ανέφερε ακόμη στη συνεδρίαση ότι στο αγρόκτημα Κατσικά σχεδιάζεται η λειτουργία αγορά παραγωγών, είναι σε εξέλιξη παρεμβάσει αναβάθμιση του κέντρου γενετική βελτίωση, ενώ στόχο είναι να μετατραπεί σε έναν επισκέψιμο χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει τον καθαρισμό, τη συντήρηση των μονοπατιών και τον ευπρεπισμό του χώρου για την πρόληψη και τυχών πυρκαγιών, έργο που τη είχε ανατεθεί πριν ακόμη τη διατεθεί η έκταση εκ μέρου του Υπουργείου. Στην ίδια συνεδρίαση, ο κ. Καχρημάνη ενημέρωσε τα μέλη τη Οικονομική Επιτροπή για την πρόοδο των εργασιών στη Λεωφόρο Νιάρχο, οι οποίε προχωρούν με γρήγορο ρυθμό ενώ εξετάζονται και διάφορα αιτήματα. Ένα από αυτά αποτέλεσε αντικείμενο τη σύσκεψη τη Τεχνική Υπηρεσία τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του ΠΕΠΗ Πύρου. Και συγκεκριμένα, πρόκειται για την εξέταση του αιτήματο κατάργηση του ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή τη Νιάρχου με την Περιφερειακή Οδό. Όπω προέκυψε, αναφέρει η ανακοίνωση, δεν υπάρχει περιθώριο αλλαγή τη μελέτη, καθώ ο σκοπό τη κατασκευή του συγκεκριμένου ανισόπεδου κόμβου είναι η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των οχημάτων προ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο αντίστοιχα.